Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Σήμερα έχει μάθημα χειροτεχνίας, Τετάρτη. Είπαμε ότι αλλάζουμε τα πράγματα, κάνουμε restart. Και τι θα κάνουμε, Ντίνα, σήμερα. Σήμερα τι θα με βάζεις να κάνω, πες μου. Καλή σας μέρα. Καλή μέρα. Όλη τη μέρα θα φτιάχνουμε μπισκοτάκια, στολίδια μπισκότα. Θα φτιάχνουμε κέικ για τα Χριστούγεννα. Αφού να δείτε, τα λέμε Christmas cake. Christmas cake. Γιατί να σας πω τώρα κάτι. Για πες, Ρεντίνα. Δύσκολη καιρή, ρε Θανάση μου. Πού να πας να παίρνεις, να αγοράζεις και ακρίβεια εδώ που τα λέμε. Ναι, ρε παιδί μου. Και κοίταξε. Τι δώρα να πας τα Χριστούγεννα. Πόσα και πόσα να πας. Και πόσα να πας. Πες ότι έχεις 3 ανήψια. Λέμε τώρα. Εσύ τώρα που έχεις 17 ανήψια. Μην το ψάχνεις. Άστα. Λοιπόν, οπότε μαζεύεστε στις κουζίνες σας. Βάζετε τη μουσική σας. Καλή ώρα σαν εμάς. Έτσι. Έτσι και πόσο με πίστη. Πόσο κοστίζει το αλεύρι, πόσο κοστίζει η ζάχαρη. Αστεία πράγματα. Αλλά η όρεξη είναι περίσσια. Έτσι. Και πάτε δωράκια που τρώγονται, χειροποίητα. Και έτσι δείχνετε την καλή σας διάθεση για να πάει καλά η χρονιά που θα έρθει. Η άλλη. Πήγε καλά, καλά πήγε. Όλα καλά, όλα καλά θα πάνε. Μείνε κάτω βραχιόλι. Α. Έτσι, τέλεια. Ναι. Τα χρησιμοποιείς και ως βραχιόλι. Λοιπόν, βλέπετε τα ωραία στολίδια που έχουμε στο δέντρο μας. Είναι στολίδια που τρώγονται. Εννοείται. Η αλήθεια, να σας πω την αλήθεια, τα μετράμε κάθε φορά, κάθε μέρα. Όλο και λείπει κάποιο, αλλά λέμε εντάξει, δεν πειράζει. Είναι τόσο ωραία. Είναι σαν μπλεδάκια μπισκότα, τα οποία έχουν καταπληκτικά ένα ωραίο γλάσο. Σαφώς έχετε την περιέργεια να δείτε πώς γίνονται. Έχουμε μαζί μας την ειδικό, την καλύτερη, Όλγα Κωνσταντινίδου, η οποία είχε την ευγενή διάθεση να μας χαρίσει όλα αυτά τα στολίδια. Βεβαίως, Θανάση, είσαι ο υπότης, ναι, ο κύριος. Βουαλά, ωραιοτάτη, Όλγα Κωνσταντινίδου. Έλα, κυρίες και κύριοι, με χαρά. Καλώστε. Έλα, εδώ. Έλα. Στη μέση να σας έχουμε, δίπλα μας. Ρε Όλγα, τι γίνεται από μπάσκετ. Εντελώς. Ναι, μένα ανάμεσα σε μπάσκετ και να σε πάσες και πάσες. Φέρτε κάτι, ρε παιδιά, να σταθούμε πάνω, ρε παιδιά. Έπαιζε να σου πω ότι έτσι δεν πρέπει να πάει χαμένο. Α, έπαιζε αλήθεια. Ε, βέβαια. Επαγγελματικά δηλαδή. Επαγγελματικά, όχι, δεν υπάρχει γυναικείο επαγγελματικό. Ναι, θέλω να πω. Εντάξει, σε όμως... υψηλό επίπεδο τουλάχιστον. Ναι, σε υψηλό, το δικό μου. Σε υψηλό σίγουρα, Θανάση. Φέρτε μια καρέκλα, ρε παιδιά. Φέρτε κάτι να κάτσω πάνω, δεν μπορώ δηλαδή. Για υπάρχουν δυνατόν. Και ψηλότερε. Μιλάμε για μπάσκετ. Εντάξει, κοιτάξτε. Τα ύψη έχουν ξεφύγει, μην κοιτάτε που εμείς. Δεν έχει κανένα ύψος τρομερό εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Είναι το ταχύνι. Δεν είναι και τίποτα τρομερό, ανθρώπινα πράγματα. Όχι, δεν φοράει ταχύνι, παιδιά, είναι ψηλή η Όλγα. Φαντάζομαι ότι και ο σύζυγός ήταν 2 μέτρα. Ναι, 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 να είστε καλά. Να είστε καλά. Τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία πραγματάκια μας έχει. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοίταξε, βλέπεις ότι τα έχουμε τιμήσει δεόντως. Μας έχουν στολίσει το πλατό και. Αυτή είναι και η διαφοροποίηση. Τέτοιες μέρες που είναι, χρειάζεται όλοι να χαιρόμαστε εκεί που βρισκόμαστε, έχεις με αυτό δίκιο. Που φτιάχνουμε. Και αν τρώγεται ακόμα καλύτερα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, η Όλγα έχει ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο. Τρώγονται του χρόνου. Τι εννοείς του χρόνου, όχι. Ναι, δεν τρώγονται. Του χρόνου, αν εννοούμε με το πουμπί, καινούριο χρόνο. Όχι, του χρόνου τρώγονται σίγουρα, αλλά αν μπορούσαν να τρώγονται και του χρόνου. Πόσο διατηρούνται. Θα ήταν τέλειο. Δεν το συζητάμε. Πόσο διατηρούνται. Του χρόνου όμως μπορούμε να φτιάχνουμε όλη τη χρονιά διαφορετικά σχέδια και να τρώγουμε. Κανα δίμηνο διατηρούνται. Όχι, όχι. Όχι, γύρω στις 25 μέρες, αν είναι κλεισμένα σε ένα ωραίο αεροστεγές κουτάκι. Ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Έχεις ένα ζαχαροπλαστείο. Ναι. Το πολλά οποίο χρόνια. Ονομάζεται πολλά χρόνια. Ναι. Γιατί βλέπετε που είναι μικρή, πολλά χρόνια. Μου το είπε και εμένα. Τι δηλαδή πόσα. 25. 25. Γιορτάζουμε φέτος τα 25 μας. Μπράβο, 25 να τα χρόνια. Μάλιστα, ξεκίνησα δηλαδή από 11. Τα 7. Τι να όχι, 11, δεν θέλω να κρύβω. 11. Να σου πω, Όλγα, και τι κάνετε εκεί στο ζαχαροπλαστείο. Τα πάντα, τα πάντα. Με ειδικότητα τις τούρτες. Κάνουμε όλη την γκάμα των γλυκών. Τις τρισδιάστατες και κέικ και με γέμιση από κρέμες. Έχουμε εδώ την τούρτα πίσω. Ναι. Ε, τέλεια, ναι, ναι, ναι. Κουκλά. Είναι κουκλά ένα κέικ χριστουγεννιάτικο αυτό. Έτσι το ονομάζεις, κέικ χριστουγεννιάτικο. Κέικ χριστουγεννιάτικο, ναι. Μας είχε στείλει και τις άλλες τις φοβερές με τα τέτοια, με τα ανθρωπάκια πάνω με αυτά. Ναι, ναι, κάνουμε, δεν σταματάμε κάπου. Υπάρχει κέφι και όλοι... Ονομάζεται το ζαχαροπλαστείο τούρτα και βρίσκεται... Στην πλατεία Ντάβαρη, στη λεωφόρο Αμφιθέας κοντά. Στο παλαιό φάλιρο. Τέλεια, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να οργανωθούμε, γιατί τώρα εμένα με που συντονίζει τελείως πρέπει να μάθω τι γίνεται εδώ πέρα. Ρε. Και εγώ να πω στην διαδικασία. Εδώ, για να μάθουμε. Καταρχήν, ρώτησε αυτό, τρώγεται. Βεβαίως. Και αυτό τρώγεται. Είναι γλάσο με χρώματα βρόσιμα. Λοιπόν, είναι γλάσο. Να μας τα πεις ένα-ένα. Ωραία. Και αυτά είναι τα πάμε χρώματα. Πάμε να αρχίσουμε. Ναι, αφού ρωτάει, είναι σωστά. Σωστό. Πάμε να αρχίσουμε. Όχι, όχι, ξέρεις τι, Θανάση. Πρέπει να πάμε τους φίλους σταδιακά, ναι, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία της Όλγας εδώ σήμερα, για να μάθουν όλοι όσοι θέλουν και επιθυμούν να κάνουν αυτά
τα ωραία μπισκότα στολίδια. Πολύ ωραία, γιατί πολύ ωραία. Η Όλγα έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό σήμερα εδώ. Να μας δείξει πώς γίνονται αυτά τα ωραία μπισκότα. Βλέπετε πώς είναι, και εδώ είναι μπισκότο. Λοιπόν, πάμε, Όλγα μου. Ωραία, λοιπόν. Θα σου δώσω γαντάκια. Ναι. Βεβαίως. Φάει κιόλας λίγο να καταλάβετε το μπισκοτάκι. Έλα, γαντάκι. Να πάμε να δείξουμε. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται πάρα πολύ απλά υλικά. Τα υλικά που κάνουμε τα μπισκοτάκια, τα σαμπλεδάκια. Έλα. Εγώ να βάλω κάτι, θα με χρειαστεί. Προς το παρόν νομίζω. Ωραία. Α, είναι και πολύ νόστιμα εδώ μεταξύ. Ψέματα, λέω, έχω φάει από το δέντρο. Όταν λείπουν από το δέντρο, ξέρετε ποιο θα τα έχει πάει. Πάμε, Όλγα μου. Λοιπόν. Βούτυρο. Να βάλουμε το βούτυρο με τα ζάχαρη και τα αυγά. Τώρα γιατί δεν κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι? Με ποιο θέμα? Με το μίξερ. Για να δείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς ηλεκτρισμό. Υπάρχουν και σπίτια που δεν έχουν μίξερ, παιδιά. Δεν κατάλαβα. Φοιτητικά σπίτια, νεαρά ζευγάρια που τώρα φτιάχνουν το σπίτι τους στην κουζίνα τους. Γιατί να τους στερήσουμε τη χαρά να κάνουν τα μπισκοτάκια? Να σας πω κάτι πάντως. Έχετε δίκιο, δεν το συζητώ, αλλά πλέον το μίξερ, θεωρώ εγώ τώρα, είναι τόσο φτηνό πια. Δεν μπορεί να μην έχει ένα μίξερ. Εντάξει, αλλά αν από τη στιγμή μπορεί να γίνει και χωρίς μίξερ. Ναι, δεν διαφωνώ με αυτό. Αν έχετε μίξερ, το πρώτο στάδιο της συνταγής, Όλγα μου, είναι. Ναι, αφρατεύουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη. Το οποίο βούτυρο θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία, δωματίου πάντα. Και τα αυγά θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Θα πρέπει να τα έχετε βγάλει δηλαδή καμιά ωρίτσα από το ψυγείο τα αυγά. Ωραία, χτυπάει. Βάλουμε το χέρι εδώ να κατέβει. Γλώσσα λανθάνουσα, χτυπάει. Αλλά έχει, φαντάζομαι και εσύ, Όλγα, το ίδιο θέμα με την Τίνα. Θα σου βάλω. Θα αρέσει το ζύμωμα και εσένα. Θα σου βάλω και τα υπόλοιπα. Εκτονώναμε. Ναι, και την Τίνα εκτονώνεται, κάνει και τη γυμναστική τη. Ωραία. Μα βασανίζει μια τενοντίτη το τελευταίο καιρό. Καλά, εντάξει. Η αλήθεια είναι, αλλά τι να κάνει τώρα, εντάξει. Τόσα χρόνια. Να σου πω, πόσα χρόνια έχει να κάνει τα τέτοια. Ορίστε εδώ, συμπεριφέρει. Θα τα χτυπήσουμε λίγο ή έτσι τα θε τα βγάλω. Όχι, όχι, θα τα. Ένα-ένα στο όλο. Ναι. Αυτά τα κουλουράκια πόσα χρόνια τα κάνεις? 25. Α, 25 χρόνια κάνεις τα κουλούρια. Εγώ νόμιζα για το όλα κάνω 25 χρόνια. Να σου πω, και πώς ασχολήθηκες εσύ με τη ζαχαροπλαστική, Όλγα, για πες μας. Εντελώς τυχαία. Είχα κάνει σχέδιο μόδας. Ναι, έχει κάποια είχα σχέση. Τελειώσει. Τελικά το έχω παρατηρήσει ότι όσοι είναι να ασχολείσαι λίγο με σχέδιο, με ζωγραφική, με το χέρι σου. Η αισθητική βασικά, έτσι. Είναι τέχνη, ειδικά η ζαχαροπλαστική, είναι τέχνη. Λοιπόν, και άρχισε, φαντάζομαι, στην αρχή να το κάνεις ερασιτεχνικά. Δούλεψα σε κάποιο κατάστημα, ένα διάστημα που είχα μείνει χωρίς δουλειά και κόλλησα. Και κόλλησες. Ναι. Ήταν τότε που ασχολούμαι με τον αθλητισμό και ανάμεσα στις προπονήσεις το κατάστημα. Έκανες και μια τούρτα. Έκανα. Εντάξει. Καλή τεχνική ενασχόληση σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Και σχέδιο και μπάσκετ και. Πάντα, πάντα. Πάντως να σου πω, τις τούρτες δεν θα τις τρως εσύ που φτιάχνεις, γιατί σε βλέπω πάρα πολύ λεπτή. Δεν παχαίνουν τα γλυκά μου. Μπράβο, αυτό λέω και εγώ πάντα. Όλγα, είσαι τρομερή. Όχι, ειλικρινά, εγώ έτσι τρώω. Λέω και εγώ. Εγώ τρώω πάρα πολλά γλυκά. Τρώω γενικά. Μεταπολίζεις καλά, φαίνεται. Ναι. Αθλείς ακόμη. Όχι, όχι. Όχι. Ασχολούμαι πάρα πολλές ώρες με τη δουλειά. Δεν μένει χρόνος. Και δεν μένει χρόνος, ναι. Μόνο λίγο περπάτημα. Σαν να κάνει 100 ώρες που σάπτει τη μέρα είναι. Με τέσσερα ζύμωμα, δηλαδή τι είναι αθλητή. Η αλήθεια είναι αυτό. Όλγα μου, πήγες να βάλουμε τώρα. Να πέσει τα αλεύρι σιγά σιγά. Να πέσει τα αλεύρι σιγά σιγά. Το που λέτε πάντως, διάβαζα για ένα δοκιμαστή σοκολάτας. Ναι. Ποιος δουλεύει μια εταιρεία και δουλειά του είναι να δοκιμάζει σοκολάτες. Γιατί γράφει κιόλας. Για κάνει κριτική, πώς είναι. Για συγνωσία σοκολάτας. Ναι. Ο οποίος τύπος είναι 65 κιλά, δεν πήρε ποτέ γραμμάριο και έχει, ομολογεί δηλαδή ότι έχει τύχει μέρα να φάει μισό κιλό σοκολάτα, ας πούμε. Κι εγώ τρώω μισό κιλό σοκολάτα. Όχι μέρα, εβδομάδα. Πάρα πολλές μέρες. Ναι, δεν παχαίνει σοκολάτα. Στη σειρά. Κι εγώ τρώω δεν παχαίνει σοκολάτα. Γενικά, μωρέ. Ναι. Τα γλυκά δεν παχαίνουν. Πρέπει να τα απενοχοποιήσουμε. Είναι θέμα χαρακτήρα. Καλά, είναι, εντάξει, θέμα ανθρώπου, είναι θέμα σωματότυπου, μεταβολισμού. Που ξέρω πολλούς που τρώνε πάρα πολλά γλυκά και δεν παχαίνουν. Και δεν παχαίνουν. Και ξέρω κάποιους που τρώνε λίγο και παχαίνουν. Και το αντίθετο. Και το αντίθετο. Ναι, παιδιά, τι να κάνουμε που το κάνεις με το χέρι τώρα. Όχι, χαρά μου. Να μην κάνω εγώ τη γυμναστική μου. Εμείς δίνα οι αθλητές. Για την Όλγα το λέω, κατάλαβε. Εμείς οι αθλητές, ναι. Εγώ το άκουσα. Ναι. Εσείς οι αθλητές. Στην Τίνα, εμείς οι αθλητές δεν παχαίνουμε, κατάλαβε. Λοιπόν, Όλγα, στα δικά μας. Ναι. Αλεύρι, τι αλεύρι επιλέγουμε? Είναι σκληρό αλεύρι. Είναι υποχρεωτικό αυτό? Ναι, ναι, για να κρατήσει. Θέλουμε να μην χάσουμε τη φόρμα από το ζυμάρι, τη φόρμα που του έχουμε δώσει με το κουπάτι. Για να μην απλώνει δηλαδή το ζυμάρι μετά όταν ψηθεί. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, σημειώσατε λοιπόν, σκληρό αλεύρι για αυτά τα μπισκότα στολίδια χρησιμοποιεί η Όλγα. Και αυτή που το κάνει ειδικό, θα το κάνουμε κι εμείς.
Τα αρωματίζεις αυτή τη βάση σου, αυτή τη ζύμη. Με λίγο βανίλια, ψίσμα, από λεμόνι, πορτοκάλι, μπορεί να πέσει λίγο κανέλα. Οτιδήποτε μυρωδικό θέλει ο κάθε ένας στο σπίτι του να δώσει, ωραία, μπορεί να το κάνει. Okay. Τώρα, αυτά τα μπισκότα τώρα στο Λίδια, που θα φτιάξεις τώρα αυτές τις μέρες, τις γιορτές. Βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον, τα πάνε. Ναι, βέβαια. Πολλά χρόνια. Ναι, αρέσουν. Τα πάνε δώρο σε παιδάκια. Σωστά, έχεις δίκιο. Θα πάνε σε αγαπημένους τους. Και έχεις και σταθερή πελατεία, δηλαδή σταθερούς ανθρώπους που συζητάνε κάθε χρόνο, θέλουμε αυτό. Ναι. Και σου προτείνουν και σχέδια, δηλαδή σου λένε κανένα φορά. Είναι πάρα πολλά τα σχέδια που βγάζουμε, έτσι κι αλλιώς. Μπορούν να γράψουν κάποιες ευχές επάνω σε κάποια, αν θέλουν. Πόση ώρα πρέπει να δουλευτεί αυτό τώρα, μόλις πάρει την υφή αυτή, μόλις. Λοιπόν, μία ερώτηση έχω να σου κάνω. Ορίστε. Το ζυμαράκι αυτό, ναι, θα είναι έτοιμο μετά να το απλώσουμε και να κόψουμε με ναι, ή θα πρέπει να το βάλουμε ψυγείο. Αμέσως μπορούμε. Ναι. Αυτό είναι καλό. Ούτε σ' θα πάμε μια βόλτα στην αγορά τώρα, Όλγα μου, και θα έχουμε εμείς το χρόνο. Έτσι. Να τελειώσουμε το ζυμαράκι και όταν επιστρέψουμε θα είμαστε έτοιμοι να απλώσουμε το ζυμαράκι, να το κόψουμε με τα ωραία κουπάτ τα χριστουγεννιάτικα, δηλαδή τις φορμίτσες αυτές που κόβουν και κάνουν τα σχήματα τα χριστουγεννιάτικα. Και θα σας πούμε και όλα τα υπόλοιπα μυστικά, γιατί έχει πολλά μυστικά ακόμα η Όλγα. Μετά. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στις επάλξεις εδώ πέρα, στην ωραία μας παρέα. Όλγα Κωνσταντινίδη, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται, πώς είστε. Λοιπόν, έχεις λυσάξει όλη την ώρα πριν, δεν είσαι ψηλή. Σιγά μην είσαι ψηλή. Τι είσαι, δεν είσαι υψής είμαστε. Απλώς φοράς τα κόνια, εγώ δεν το φοράω. Το φωνάζω εγώ μια Το ξέχασα. Είσαι από πας χωρίς το τακούνι σου. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει τη ζύμη μας ένα φύλλο. Αλευρώνουμε πολύ ελαφριά. Για όσους δεν ήταν μαζί μας πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, το ζυμαράκι αυτό είναι μια χαρακτηριστική ζύμη σαμπλέ. Με αλεύρι, μάλλον με βούτυρο και ζάχαρη στην αρχή, μετά αλεύρι και αυγά. Είναι... Πρώτα τα αυγά, μετά τα αλεύρι. Ναι, δεν βάλαμε τίποτα άλλο. Τίποτα. Και μας είπε η Όλγα ότι μπορούμε να αρωματίσουμε αν θέλουμε, με βανίλια, με ξύσμα λεμονιού, με κανέλα, ό,τι θέλουμε. Πάντως είναι μια απλή βάση. Πάμε τώρα. Απλώσουμε και πάμε να φτιάξουμε. Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε λίγο από το αλεύρι και να προσθέσουμε κακάο, εάν μας αρέσει το σοκολάτα. Συγγνώμη, κύριε Σέλγα μου, να πούμε ότι είσαι εδώ πέρα γιατί μας φτιάξετε τα πραγματικά πολύ ωραία στολίδια, τα οποία έχετε δει τις προηγούμενες μέρες να στολίζουν το πολύ ωραίο δέντρο μας. Και με πολύ χαρά ήρθε εδώ πέρα η Όλγα να μας δείξει πώς τα φτιάχνει εδώ και 25 χρόνια, όπως μας είπε στην αρχή της κουβέντας μας. Λοιπόν. Για πάμε. Λοιπόν. Αστεράκι. Εδώ έχουμε τώρα μία λαμαρίνα που έχουμε στρώσει αντικολλητικό χαρτί και το βάζει εδώ κατευθείαν πάνω η Όλγα. Να βάλουμε και το αστεράκι που έκοψες. Ναι. Αυτό τι είναι αυτό, σπιτάκι. Είναι ένα σπιτάκι. Ωραία, κόψε και ένα σπιτάκι. Φέρει και κανένα άλλο σχεδιάκι εκεί, Θανάση. Λοιπόν, τα βάζουμε... Βλέπουμε πόσο εύκολη είναι η ζύμη. Πολύ εύκολη και μου κάνει εντύπωση γιατί έγινε και πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Εντυπωσιακά γρήγορα. Ίσα μας χωρέθηκε. Λίγο εδώ, κάτσε να το βάλουμε λίγο, να το βάλουμε μέσα. Ωραία. Πολύ ωραία. Να σου πω, Όλγα, ψήνουμε σε τι θερμοκρασία. Στους 180 βαθμούς. Κλασικά. Περίπου 20 λεπτά. Θέλει 20 λεπτάκι, έτσι. Ναι, ναι. Να σου πω, αερόθερμος ο φούρνος. Αερόθερμος. Ναι. Αερόθερμος. Σε αερόθερμο, λοιπόν, 20 λεπτάκια. Α, ωραίο έγινε και αυτό. Ωραία. Μπορείτε να κάνετε, όπως καταλαβαίνετε, άπειρα σχέδια, άπειρες φάνταστες δημιουργίες, να στολίσετε το δέντρο σας. Αν έχω να σας ρωτήσω κάτι. Η τρύπα αν αυτή θέλουμε που να βλέπω... Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι αν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για, στολίδια, για να στολίσουμε το δέντρο μας, με ένα μαχαιράκι. Και με τις όμοιες οδοντογλυφίδες, με ένα μαχαιράκι. Κάνουμε μια τρυπούλα. Κάνουμε μια τρύπα, ναι. Ωραία. Πρέπει να γίνει τον προτέρα. Γιατί μετά, αν ψηθεί όπως καταλαβαίνετε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή μετά για να γίνει αυτό ο το κάνεις εδώ. Εδώ θα τον κρεμάσεις. Κάνει κάπου εδώ, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Με το κέρατο κρέμασε τον. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα βάζετε στο φούρνο. Πάμε να φέρουμε τα έτοιμα που τα έχουμε ήδη ετοιμάσει. Η Όλγα δηλαδή. Και... Αυτό είναι το εύκολο δηλαδή τη ιστορία. Όλα είναι εύκολα. Αυτό είναι το εύκολο. Γιατί το άλλο πρέπει να είναι πιο δύσκολο λογικά. Τίποτα. Πάμε να δείξουμε τώρα πώς θα στολίζουμε, τώρα. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον και αυτή είναι η χειροτεχνία όλη. Πώς θα στολίζουμε. Κάτσε ας τα μαζέψουμε, να τα καθαρίσουμε εδώ αυτά, Όλγα μου. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Παίρνουμε μία σακούλα. Πρώτα απ' όλα έχουμε ετοιμάσει το γλάσο. Για πες μου δύο λόγια για το γλάσο. Το γλάσο είναι ένα μείγμα από ασπράδι αυγού.
με άχνη ζάχαρη, αρωματισμένο πάλι με λίγο βανίλια και λίγο χυμό λεμονιού. Ωραία. Ούτως ή άλλως, μη μου αγχώνεστε καθόλου, γιατί ακολουθεί χριστουγεννιάτικο κεκάκι, τα οποία σας είπα ότι είναι ωραία ιδέα για να προσφέρετε, και θα σας δείξω εγώ πώς κάνουμε το γλάσο. Οπότε είναι η ίδια λογική που κάνει και η Όλγα το γλάσο, μόνο που τα χρωματίζει με χρώματα ζαχαροπλαστικής. Είναι βρόσιμα αυτά τα χρώματα, είναι ειδικά για αυτή τη δουλειά. Και δείχνει, κάνει ωραία χρώματα πάνω από τα στολίδια της. Έχεις μια πολύ ωραία σακούλα, βλέπω όμως εσύ. Ναι, ναι, είναι σακούλες μίας χρήσης. Πολύ ωραία είναι αυτά. Τώρα εγώ, και στο εμπόριο. Ξέρω, εγώ τα έχω, τα παίρνω πάνω που είναι πιο μεγάλες. Ναι, 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 υπάρχουν διάφορα μεγέθη, απλά εδώ τώρα το μεγάλο. Ωραία, αν δεν έχετε τις μυτούλες αυτές που έχει η Όλγα, μπορούμε απλά να χρησιμοποιήσουμε μόνο τη σακούλα. Θα το δείξουμε. Ωραία, πάμε. Ποιο θέλουμε να κάνουμε? Όποιο θέλεις. Αφήνουμε την επιλογή σε εσάς. Άκου να σου πω, θέλω να μου κάνεις αυτό το δεντράκι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία. Οπότε. Λοιπόν, το γλάσο. Φτιάχνουμε αρχικά το γλάσο, το οποίο έχει μία πυκνότητα. Okay. Όσο πιο πολύ στέκεται και δεν πέφτει από το κουταλάκι, τόσο πιο πολύ μπορούμε να κάνουμε τα σχηματάκια μας με το ό,τι κορνέ έχουμε βάλει. Ωραία. Στην άκρη της σακούλας μας. Μπορούμε. Το αραιώνουμε πάντοτε με νερό, το σφίγγουμε με ζάχαρη άχνη. Ωραία. Αν δηλαδή γίνει μια στραβή και δεν πάει καλά το γλάσο, πέσει πάρα πολύ στεγνό, το αραιώνεται με νερό. Ναι. Γίνει πολύ αραιό, όχι, του τύπα. Βάζουμε... Όχι, ναι, ναι, είναι πολύ αραιό, βάζουμε ζάχαρη άχνη. Ναι. Ωραία. Και αυτό πόσο καιρό διατηρείται? Εμείς στο κατάστημα που κάνουμε με παστεριωμένο ασπράδι, το κρατάμε γύρω στις 4 μέρες. Α, ναι, ναι. Εμείς όμως στο σπίτι που δεν θα σπίτι έχουμε παστεριωμένο έτσι κι αλλιώς ασπράδι, το κάναμε, το στείλαμε, σωστό. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αν θέλουμε σε πρώτη φάση κάνουμε γύρω από την τρυπίτσα. Και το ίδιο το βουτηματάκι μας δίνει το σχήμα με το οποίο θα δουλέψουμε. Ωραία. Τέλεια, τέλεια. Υπάρχουν δύο τρόποι τώρα. Ένας είναι συνεχίζουμε με το ίδιο. Σαν γλάσο. Να μου κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Σου ετοιμάζω και το κίτρινο εγώ μετά, κατάλαβες. Εντάξει, ετοιμάζω ναι. Και το κίτρινο να κάνεις τις γραμμούλες. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Ναι, για πες τώρα. Έχουμε μία διχρωμία εκεί βέβαια. Ναι. Θα χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Α. Θα το χρησιμοποιήσω στο ίδιο σακουλάκι, αν θέλετε. Ωραία. Πάλε μόνο το πράσινο, το σκούρο. Αυτό δεν λες, δίνα το μικρό. Πάντως, ναι. Τότε αυτό, επειδή έχει νερά, καλά κάνουμε και χρησιμοποιούμε με τη μεγαλύτερη πυκνότητα. Ναι, και λέω να βάζεις το κίτρινο πάνω. Φανταστείτε όμως τι ωραία που θα είναι να μαζεύετε και τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια, τα πιτσιρίκια κάνουν. Φαντάζομαι πολύ ότι σε τρελαίνονται. Εγώ θυμάμαι τους γιους μου όταν ήταν μικροί, γιατί τώρα δεν το συζητάμε έτσι. Δεν πρόκειται να κάνω μου κάνουν τέτοια κατήρια. Αλλά όταν ήταν, ξέρεις, εκεί μέχρι 7-8 χρονών, ήταν η χαρά τους κάθε φορά τα Χριστούγεννα. Φτιάχναμε διάφορα μπισκότα, στολίζαμε, τα βάζαμε σε κουτιά, τα στέλναμε δώρα μετά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήτανε... Φαντάζομαι ούτε η κόρη σου σε βοηθάει τώρα που είναι 19 χρονών, Όλγα. Ναι. Έλα, σου έκανα εδώ λίγο. Λοιπόν, έλα. Τους κάνετε επειδή... θέλετε τους γιους όταν είναι μικροί. Γι' αυτό χαίρεστε. Μετά μεγαλώνουν. Και τις κόρες. Να κάνετε τις κόρες, οι σχέσεις είναι πάντα διαφορετικές. Να πω λίγο κάτι. Αυτό θα πρέπει να στεγνώσει για να αρχίσουμε να κάνουμε τα στολιδάκια τα επάνω. Εννοείται βέβαια ότι όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας έχουμε μία σειρά από μπισκότα. Μέχρι να φτάσουμε στο 5ο, 6ο, 10ο. Ωραία. Το πρώτο έχει αρχίσει και στεγνώνει. Ωραία. Εντάξει. Εμείς απλά τώρα θα το. Τι πρόβλημα έχει όταν το κάνουμε αμέσως. Αν θες να κάνεις αίμα που λέει ο λόγος, πόση ώρα πρέπει να στείλεις, 10 λεπτά. Τα αφήνεις 10 λεπτά για λίγο, γιατί θα βάλουμε τώρα το χρώμα. Ποιο θέλουμε να κάνουμε αυτό με τις γραμμούλες. Ναι. Ωραίο. Είναι το ίδιο το κουπάτ που έχει δώσει σχήμα στο μπισκοτάκι, που μας κάνει να κάνουμε και το σχέδιο εμείς μετά. Πολύ Δεν έχει ωραία. Καμία δυσκολία. Πάρα πολύ ωραίο. Εμείς το κάναμε τώρα αυτό αμέσως, απλά. Υπάρχει περίπτωση το ένα χρώμα να βγάλει μέσα στα άλλα. Να απορροφήσει το είναι χρώμα. Πολύ φρέσκο. Mm. Okay. Αυτό είναι το μόνο Οπότε πρόβλημα. Οπότε σημειώνεται και αυτό το μυστικό που μας είπε η Όλγα, ότι ποτέ είναι καλό, το ένα γλάσο πάνω στο άλλο αφήνει το πρώτο γλάσο να στεγνώσει. Αυτό και σκέτο έτσι θα τα αφήσει πολύ ωραίο. Δεν χρειάζεται να βάλουμε και τίποτα. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει όμως φαντασία μετά και να έχει μια ικανότητα στο στολισμό. Εδώ αυτή τη στιγμή, επειδή δεν χρησιμοποιούμε ζαχαρόπαστα που είναι άλλου είδους στόλισμα. Απλά με το γλάσο και με μία σακούλα ναι, να κάνεις ναι. Ό,τι θέλεις. Ναι, ναι, δεν τίποτα, έχει όρεξη δυσκολία. Να έχεις, πάρα πολύ ωραία. Σταθερό χέρι να έχεις. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και το χέρι παίζει πάρα πολύ ρόλο, για από ό,τι βλέπω. Το κίτρινο. Πιο σημαντικό είναι δηλαδή, ούτως ή άλλως. Αλλά είναι εύκολο τελικά. Εγώ το θεωρούσα πιο μπελαλίδικο. Γίνεται ακόμα πιο εύκολο, εάν αραιώσουμε αυτό το γλάσο με λίγο νερό, γίνει ρευστό. Για να πέφτει μέσα και απλώνει. Και παίρνει αυτό το.
Είναι και άλλο χρώμα. Το έχει αυτό ακριβώς. Ναι, είναι πιο, είναι πιο... πιο βελουτέ. Πιο, πώς το λένε, πιο... Ναι. Πιο βελούτο. Αυτό, άμα... Είναι οπα. Πιο ομαλή, είναι πολύ φρέσκα κι αυτά, γιατί φτιάχτηκαν το μεσημέρι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν... Αυτό, αν θέλεις, μπορείς να το βουτήξεις μέσα, όπως λες, να τα ρεώσεις, ναι, και να είναι και από μπροστά και από πίσω. Πρέπει να κάνεις πρώτα τη μία πλευρά και μετά να στεγνώσει και μετά. Να στεγνώσει, γιατί κάπου πρέπει να τα αφήσεις. Όχι, θέλω να σου πω ότι άμα μπορείς να το δέσεις κάπου, ας πούμε. Πες ότι σου δίνω μια ιδέα τώρα. Το ναι, δεν είναι το καλύτερό του, γιατί λίγο μαλακώνει το μπισκότο κάτω αρχικά. Μέχρι να αρχίσουν όλα να σφίγγουν, είναι καλά να μην. Ωραία, πάμε να δούμε την κάρτα. Πολύ ωραία, πάντως. Την κάρτα υλικών, για να δούμε πώς γίνονται αυτά τα ωραία μπισκότα στο Λίδια. Εννοείται. Γράφετε τα υλικά ένα-ένα. Μπισκοτάκια στο Λίδια. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 900 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 2 αυγά, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια μαργαρίνη, 1 βανίλια, ξύσμα λεμονιού. Για το γλάσο θα χρειαστείτε 2 ασπράδια, 350 με 400 γραμμάρια ζάχαρη άχνη κοσκινισμένη, 3 σταγόνες χυμό λεμονιού. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Είδατε και την κάρτα, είδατε τα υλικά. Την κάρτα, κατά το πιστικότατη και όλη μας. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Κατά το πιστικότατη όλη μας. Μια χαρά, όλα κατά το πιστικότατα. Ελπίζουμε να καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, ότι τα ωραία πράγματα πολλές φορές δεν απαιτούν και τόσο μεγάλο κόπο. Βεβαίως. Όρεξη χρειάζεται, καλή διάθεση και φαντασία. Όλοι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και πάνω απ' όλα σας ευχαριστούμε που έχεις στολίσει το πλατό μας αυτή τη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Και πιστεύω ότι έτσι θα μπει και η άλλη χρονιά χαρούμενη και όπως πρέπει. Θα είμαστε, μας χρειάζεται χαρά. Να είσαι καλά. Ελπίζουμε τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές εύχομαι. Και σε σένα, καλές δουλειές. Συνέχισε να κάνεις το που κάνεις. Περίμενε, θα βγούμε παρέα έξω. Όλγα, συνέχισε να κάνεις το που κάνεις. Και του χρόνου ευχόμαστε καλά να είμαστε, αν είμαστε εδώ, ένα δάσος από δέντρα. Αφού μας φτιάξει ένα ελατοδάσος γύρω-γύρω. Μην την τρομάζεις, μην την τρομάζεις. Και τους κύριους ανάμεσα. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Δεν τρομάζω εύκολα. Όχι, ξέρεις τώρα. Εγώ ήθελα να της το πω σιγά-σιγά, ρε παιδί μου, μαλακά. Λοιπόν, και αφού κερδίσουμε την Όλγα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην καθιερωμένη επικοινωνία μας. Καθιερωμένη τώρα, ξεκινήσαμε λίγο καιρό με τους φίλους τηλεθεατές. Ξέρετε, κάνουμε έτσι. Με τον συγκεκριμένο χαρακτηριστικό τρόπο του Θανάση. Έτσι, λίγο σας πειράζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε και μας βοηθάτε ούτως ώστε να ελαφρώνουμε και λίγο το κλίμα. Ναι. Ποιος Θανάσης. Για πάμε να δούμε ποιος Θανάσης. Όλγα, μερσή. Ευχαριστώ και εγώ. Ναι. Έλα, Μαρτιφιάντς. Έλα. Τι φτιάντς, είσαι καλά. Καλά, μωρέ. Αι, Μαρή. Πώς πάνε τα θρητικά, είναι εντάξει. Εκεί παίρνουν, εκεί φεύγουν, εκεί έρνουν. Δόξα του Θεώ, Μαρή. Τι κάνεις. Καλά, πιάζεις εσύ. Α, Μαρή, δεν με κατάλαβες. Δεν σε κατάλαβα. Α, θα σε κρατήσω σε αγωνία, να μην πεις ποια είμαι. Η Μαργαρίτα. Άιντε, κι εσύ. Μαργαρίτα. Έχουμε να μιλήσουμε μια εβδομάδα και με ξεχνάς. Όχι, σε ξεχνάμε. Πώς δεν με ξεχνάς. Όχι, μανούλα μου, όχι, όχι. Να σου πω τώρα, γιατί ήθελα να εσύ, δεν θέλω να εσύ και σου μοιράω. Όχι, Μαρ. Βλέπεις, δεν βλέπεις. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Α, δεν βλέπεις τηλεόραση, δεν βλέπεις Τατιάνα. Όχι, το μόνο πράγμα που δεν με ενδιαφέρει, Μαργαρίτα. Δεν βλέπεις Τατιάνα, Μαρή. Α? Τατιάνα δεν βλέπεις. Ούτε Κατιάνα, ούτε... Όχι, την Κατιάνα, Μαρή, Τατιάνα. Τατιάνα, έχει ενδιαφέροντα θέματα, έχει ωραία πράγματα. Να σου πω τώρα. Τα βλέπει ο αδερφός. Να σου πω, Μαρή, άκου, ήθελα να μη σε χαζομοιράω. Ξέρετε, φτιάνω ένα παστίτσιο τώρα. Yeah. Και ήθελα να μη πεις, γιατί ξέρεις, τώρα μεγαλώνω κι εγώ και... Του χάνω κι εγώ, καταλαβαίνεις. Yeah. Να σου πω, του κοιμά. Του κοιμά, του τσιγαρίσω από πριν για να του βάλω κατευθείαν μέσα στην κρέμα. Δεν ακούς τη λέω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τύπη, λιμπία, φτιάν τέτοια πράγματα. Να σου πω, Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο άμα είναι, γιατί φτιάνω και ένα πλαστό. Πλαστό θα σου πω. Δεν έχω καλαμπουκάλευρο, δεν έχω μπουμπότα. Λέω να βάλω κορνφλάρ, γίνεται. Θα ταιριάζει, Μαργαρίτα. Τι να σου πω, Μαρία, γιατί ξέρετε, μας έχει θηρή σπίνα, δεν έχω τίποτα. Και έστειλα τον άντρα μου να φέρει και δεν μπορεί να φέρει. Δεν μπορεί να βρει μπουμπότα. Όχι, Μαρία, έχει κάτι λες, πάει εκεί, παίζει χαρτιά στο καφενείο του γουμάρι.
τι να κάνω. Πάει, παίζει χαρτιά στο καφενείο. Ασπέζει, μα ασπέζει. Γιατί ασπέζει. Και εγώ πώς θα φτιάσω μπουμπότα. Όταν θα έρθουν τα μπουμπότια όλα, τότε θα πάρεις να φτιάσεις μπουμπότα. Να σου πω, μαρή, να βάλω ριζάλευρο να μην βάλω. Ρίγαν. Όχι ρίγαν, μαρή, ριζάλευρο. Τι είναι αυτό το λιγάλευρο. Κορφλάρ, μαρή, κορφλάρ. Είμαι και λίγο βραχνιασμένη. Είσαι και βραχνιασμένη. Και... τι να κάνω. Έκλεισε λοιπόν με αυτή την υγρασία. Με αυτή την υγρασία τι να κάνεις. Μαργαρίτα. Έλα καλέ. Τα γκουνάκια πώς είναι τα. Καλά είναι, δόξα του Θεού. Μακάρι καλά να είναι. Καλά είναι, καλά είναι, δόξα του Θεού. Να σου πω είναι τώρα. Καμιάρκη. Τι λέει, τι λέει. Τι λέει, Μαρή. Γιατί είναι βραχνιασμένη, λέει, γιατί. Τι να κάνω, με έχει πειράξει υγρασία, δεν ξέρω. Και τώρα με έπιασε χειρότερα. Χειρότερα, άντε. Χειρότερα. Άρα να σου πω, να βάλω κορφλάουρ τώρα να μην βάλω για να ξέρω. Κοίταξε, φτιάξεις ένα μικρό ταψάκι, Μαργαρίτα. Α, για να το δοκιμάσω. Ναι, ναι, έχεις δεν δίκιο. Δεν έρχεσαι εγώ ποτέ με αυτό το κορφλάουρ. Ναι. Έλα. Ναι. Έλα, όπως είπα, θα κάνουμε, ρε. Ακούς. Ναι. Θα περά... κάτσε, περίμενε, Μαρή. Έλα, θα περά... περίμενε, μην κλείς. Έλα. Έλα, ρε, θα περάσω να με τα μάξι, θα τα πάρω, ρε. Έλα, μην κλείνεις, περίμενε μισό λεπτό. Έλα, θα περάσω να τα πάρω, σου λέω, ρε, έχω πάρει τα μάξι, ρε. Έγινε, έγινε, φιλιά, γεια σου. Έλα. Έλα, καλέ. Επιστροφή και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα. Ποιος θα ανάσει. Στην πιο ωραία κουζίνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και μας συγχωρείτε και πάλι. Μας συγχωρείτε δηλαδή. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Καλοπροαίρετα, καλοπροαίρετα. Εντάξει, καλοπροαίρετα. Ελπίζουμε να σας είναι ευχάριστος έκπληξη τουλάχιστον. Σίγουρα αν το δείτε μετά. Λοιπόν. Και αυτά. Τι άλλα. Συνεχίζουμε την ίδια ιστορία. Γλάσο. Γλάσο. Ναι, και αυτό θα έχει γλάσο. Ναι. Θα κάνουμε πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα κεϊκάκια. Τα οποία δικαιολογούν τον τίτλο του Χριστουγεννιάτικου, γιατί έχουν μέσα αρκετά φρούτα ξερά, που γενικά οι παρασκευές των Χριστουγέννων έχουν έτσι τέτοια ιστορία. Μπαχάρια, έχει ας πούμε κανέλα, που η κανέλα είναι χριστουγεννιάτικη. Είναι πολύ αφράτα, πάρα πολύ γευστικά και μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για τις γιορτές. Δηλαδή, όχι μόνο να το κάνετε στο σπίτι σας και να χαρείτε, να το βάλετε και σε κουτάκι και να το πάτε και δώρο. Ωραία. Είναι τα συγκεκριμένα δηλαδή. Όχι, είναι τα συγκεκριμένα δηλαδή. Α, αυτά τι είναι τα συγκεκριμένα. Αυτά είναι τα Merry Christmas. Έλα, βρε, πλάκα σου κάνω τώρα, δυνατόν. Έλα, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν. Ωραία είναι όμως και αυτά. Πολύ ωραία. Αυτά μας τα έφτιαξε η Όλγα. Είναι εξαιρετικά και να την ευχαριστήσουμε και πάλι. Πολύ ωραία είναι. Πάμε να αρχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά. Θα βάλουμε. Εδώ πέρα έχουμε άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Τις σταφίδες. Κραμπέρι. Εδώ. Έχουμε βάλει βερίκοκα κομμένα σε κυβάκια. Μπορείτε να βάλετε και σίκα. Ένα ξερό φρούτο που σας αρέσει. Αυτό που δεν θέλω να παραλείψετε στη συνταγή αυτή είναι να ενυδατώσετε όπως πρέπει τα φρούτα αυτά πριν τα χρησιμοποιήσετε για την Παρασκευή του Χριστουγεννιάτικου κέικ. Με μπράντι. Θα χρησιμοποιήσουμε, ναι, μπράντι. Μπράντι. Το χυμό από ένα πορτοκάλι. Και είναι όλα και αυτά τα υγρά χρειάζονται μετά και για το κέικ. Το χυμό από ένα λεμόνι και θα τα αφήσουμε εδώ. Αν έχετε πολύ χρόνο, καλό θα είναι να τα αφήσετε ένα μισάωράκι, έτσι ώστε να ενυδατωθούν και να γίνουν όπως πρέπει. Όσο ώρα εγώ θα βάζω τα ξύσματα μέσα, γιατί θέλω να βάλω το ξύσμα από λεμόνι και από πορτοκάλι, ο Θανάσης θα κάνει το εξής. Είναι γνωστή διαδικασία, κυρίες και κύριοι. Βιτάμ. Θες να κάνεις το ξύσμα εσύ, Θανάση. Πάρα πολύ καλά το λέω. Θες να κάνεις το ξύσμα εσύ και να κάνω εγώ την άλλη δουλίτσα, ό,τι θέλεις. Όχι, όχι. Λοιπόν, βάζουμε... το ξύσμα πορτοκαλιού. Βάζουμε εδώ, περίμενε στο μαλακώσω λίγο. Ωραία. Βάζουμε το βιτάμ. Ωραία. Προσθέτουμε καστανή ζάχαρη. Ωραία, θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου το βιτάμ, ούτως άλλως είναι μαλακό υλικό. Βάζουμε καστανή ζάχαρη και δουλεύουμε τα δύο αυτά υλικά, έτσι ώστε να μαλακώσουν και να δημιουργήσουν μια κρέμα με το μίξερ. Μέχρι τώρα είναι πολύ απλά, έτσι. Έχουν μείνει κάποια υλικά που είναι το αλεύρι, η αμυγδαλόψυχα και τα μπαχάρια, τα οποία θα δείτε πώς θα τα ενώσουμε στην όλη ιστορία. Οπωσδήποτε μην μου ξεχάσετε ξύσμα λεμονιού και πορτοκαλιού, για να δώσουν περίσσια γεύση και φρεσκάδα σε αυτό το Christmas cake.
Εμείς σήμερα έχουμε επιλέξει να κάνουμε τα κεκάκια αυτά σε στυλ muffins. Μικρά, χρησιμοποιούμε σιλικονούχες φόρμες. Αν δεν έχετε φόρμες από σιλικόνη, θα χρησιμοποιήσετε τις κλασικές. Υπάρχουν θήκες, βάσεις, οι οποίες είναι για μικρά κεκάκια και μπορεί να είναι και από άλλα υλικά, έτσι. Απλά με τη σιλικόνη, τα έχουμε ξαναπεί, δεν επιβαρύνετε το γλυκό σας με παραπάνω λιπαρή ουσία, γιατί αυτό δεν χρειάζεται. Ωραία. Εγώ θα συνεχίσω εδώ να κάνω το λεμόνι. Είναι από τα αγαπημένα κέικ και μπορείτε φυσικά να κάνετε και ένα μεγάλο κέικ, το κλασικό, στην κλασική φόρμα. Έτσι, είτε στη μαμαδίστικη με την τρύπα στη μέση ή την άλλη στη μακρόστενη. Πορτοκαλάκι. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, 17, 17, 17 μέρες Χριστούγεννα. Πώς έχουν μείνει? Πώς είναι να έχουν 17. 17 μέρες. 17. Έχουμε 8 και 10, 18 και 7, 20. Εκτός και μάμα μας έχουν περικόψει κάμια μέρα φέτος. Τόση περικοπή που έχει πέσει, μην τους έχει περικοπεί κάμια μέρα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, θα προλάβουμε να κάνουμε τα χριστουγεννιάτικα όλα. Γιατί έχουμε ακόμα δουλειά. Έχετε πάρει μπλοκάκι εσείς, έτσι όπως τα έχουμε πει. Έχετε γράψει απ' έξω γιορτινές συνταγές, μυστικοί πράκτορες. Να αρχίσει αυτό, το κρατήσατε. Λοιπόν. Τώρα τι θα κάνουμε, να βάλουμε τα τέτοια. Να βάλουμε τα αυγά. Εδώ θα σου βάλω, ναι, ένα-ένα τα αυγά. Να κάνεις και πιο εύκολα τη δουλειά. Ναι, γιατί τα έχουμε όλα που τα χτυπάμε. Δύο. Λοιπόν. Τρία. Πάμε. Πάμε δυνα... Πάμε λοιπόν. Πάμε δυνατά, κυρίες και κύριοι, μέχρι να πείσουμε τα αυγά μας. Αν έχεις την καλοσύνη και την, να κρατήσεις δυνάμεις, να πάρεις μια βαθιά ανάσα, να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάλι εδώ. Είχαμε μια κουβέντα εδώ πέρα με την Τίνα, κυρίες και κύριοι. Τι θέλουμε να μας φέρει φέτος ο Άγιος Βασίλης. Η Τίνα πάλι θέλει υλικά για μαγειρική. Δεν την ενδιαφέρει καλά, τίποτα εντάξει, άλλο. Δεν θέλω μόνο αυτό. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι ένα καινούριο μίξερ, κυρίες και κύριοι. Καλέ μου, Άγιο Βασίλη. Μια καινούργια κουζίνα. Καινούργιες κουτάλες. Καινούργιες κατσαρόλες. Και φυσικά. Πολύ διάθεση και πολύ όρεξη για πολύ ακόμη δουλειά τη φετινή σεζόν. Συμφώνησα μαζί τη. Γιατί και εγώ πάλι τα ίδια σκέφτομαι. Εσύ θες κουτάλες και εσύ θες μίξερ και εσύ θες. Εντάξει, θα σου πει κάτι θα γίνει. Δόξα ο καλός Άγιος Βασίλης κάτι θα κάνει. Ας έρθει με το καλό και ό,τι μας φέρει. Και καλό ό,τι φέρει είναι. Καλοδεχούμενο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Εδώ έχουμε το βιτάμ με τη ζάχαρη, την καστανή. Έχουμε προσθέσει και τα αυγά. Θα βάλουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πανεύκολο. Δεν θέλω να επιμείνετε ούτε πολλή ώρα στο μίξερ. Βάλαμε το αλεύρι. Θα δείτε μετά, θα δείτε την κάρτα με τα υλικά, θα τα σημειώσετε. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Είναι από τα πολύ εύκολα κέικ, αλλά πάρα πολύ νόστιμο και εντυπωσιακό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία, ωραίο. Ωραία λοιπόν, αμυγδαλόψυχα. Είναι και αυτή μια καινοτομία σε αυτό το ωραίο κέικ. Γιατί βρίσκεται μέσα μετά και το αμύγδαλο, τη σκόνη αμυγδάλου και είναι τρομερά ωραίο. Τα μπαχάρια. Τα μπαχάρια μας είναι η κανέλα και η πιπερόριζα. Μύρισε Χριστούγεννο, κυρίες και κύριοι. Όλες με την κανέλα, σωστό. Και φυσικά την όλη αυτή η αρμονική και πραγματικά ιδηλιακή ατμόσφαιρα έρχεται να συμπληρώσει η μουσική του αγαπημένου μας Κατσουλιέρη, ο οποίος παίζει heavy metal, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Είμαστε πάντα στο κλίμα. Κατσουλιέρη, γίγαντα, είσαι ο καλύτερος. Λοιπόν. Είναι άγρια Χριστούγεννα τα φετινά, γι' αυτό. Σωστό, σωστό. Βλέπετε τι ωραία που έχουν γίνει τώρα που έχουν εγκυδατωθεί και έχουν αρχίσει και φουσκώνουν τα ξερά φρουτάκια εδώ. Με τις σταφίδες και με τα κράμπερι. Μαζί με τους χυμούς που βάλαμε. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και μπράντι και πορτοκαλό χυμό από ένα πορτοκάλι και το χυμό από το λεμόνι και φυσικά το ξύσμα από ένα λεμόνι και από ένα πορτοκάλι. Επειδή βλέπω να χρησιμοποιείς σχεδόν πάντα μπράντι. Τι άλλο χρησιμοποιούμε για να τα... Θα μπορούσα να βάλουμε ένα άλλο λικεράκι εδώ. Λικέρ μόνο δηλαδή. Ακόμη και ρούμι. Δεν πάει κρασί, ας πούμε. Ρούμι, όχι κρασί. Όχι. Ρούμι. Κάποιο άλλο λικέρ που μας αρέσει. Απλά το κονιάκ ταιριάζει, το μπράντι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία.
και με όλη αυτή την ιστορία των Χριστουγέννων και με την κανέλα. Ναι. Βότκα, ας πούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε. Εντάξει. Σου λέω ταιριάζει, πες. Αλλά κρασί, όχι. Θα μπορούσα, ας πούμε, και λίγο ουίσκι να βάλαμε, αν μας αρέσει, ξέρεις, αυτή η γεύση. Ναι. Καταλήγεται σε ένα μείγμα που είναι κάπως έτσι, το βλέπετε. Μαλακό για να φουσκώσει και ωραία όπως πρέπει. Παίρνετε αυτά τώρα. Αυτά δεν έχουν και ζύμωμα, ε. Τίποτα, τίποτα. Απλά πράγματα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις φόρμες από σιλικόνη, οπότε θέλουμε, δεν πρέπει να βάλουμε. Δεν θα βάλουμε μαργαρίνη, δεν θα βάλουμε τίποτα. Εσείς όμως, αν χρησιμοποιήσετε αντικολλητικές φόρμες ή κάποιο άλλο υλικό από πορσελάνη, θα μου βάλετε λίγο μαργαρίνη στο μπιθμένα και στα τυχώματα. Γεμίζετε εδώ, κατά τα 3/4. Ωραία. Έτσι. Έχετε προθερμάνει το φούρνο. Έχετε προθερμάνει το φούρνο στους 180 και ψήνετε γύρω στα 20-25 λεπτά. Θα το δείτε να φουσκώσει αυτό ωραία και να πάρει χρώμα. Να μείνει όμως μέσα, να μην στεγνώσει πολύ. Αυτά είναι ωραία όταν είναι μέσα αφράτα και μαλακά. Κάτσε να τα φέρω εγώ, Αμάνη. Φέρε τώρα εσύ αυτά που δεν έχουμε κάνει με γλάσο, Θανάση μου. Όχι. Να τα δείξουμε λίγο πώς είναι. Δεν τα φέρνω έτσι σκέτα. Πάνω στη σχάρα, κυρίες και κύριοι. Θα αφήσω εδώ. Ωραία, αυτά είναι τα ψημένα. Ψημένα είναι αυτά. Έτοιμα, πανέτοιμα. Αυτά εδώ είναι έτοιμα για να ψηθούν. Μην σας ανησυχεί και αρχίζετε και στρώνετε το πάνω μέρος. Γιατί αυτό μετά θα γίνουν πολύ φουσκωτά. Και δεν θα έχετε κανένα θέμα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο γεμίζετε και τις άλλες θήκες που έχουμε. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στο τελευταίο που σας το είχαμε υποσχεθεί και από το πρώτο μέρος της εκπομπής που ήταν μαζί μας η Όλγα. Που και αυτή μας έδειξε τα μπισκοτάκια στολίδια που είχαν γλάσο. Πάμε να σας δείξουμε ένα εύκολο, γρήγορο, απλό γλάσο για να στολίσετε, να φτιάξετε δηλαδή, να καλύψετε τα κεϊκάκια ή τα μπισκοτάκια και να μπορέσετε να τα δώσετε διάφορα σχέδια και σχήματα. Εδώ έχουμε ένα χρώμα ζαχαροπλαστικής που είναι πράσινο. Αυτά πώς, οι χρωστικές είναι... Είναι χρωστικές οι οποίες είναι κατάλληλες. Για βρώση. Και τα βρίσκουμε συνήθως σε ζαχαροπλαστεία ή σε καταστήματα που πουλάνε ήδη για ζαχαροπλαστική. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Χρώματα, πόσο έντονα είναι και όλα αυτά. Ζάχαρη άχνη. Εδώ. Βάζω τη μισή ποσότητα. Εδώ έχω χυμό λεμονιού. Είναι πάρα πολύ απλό. Απλά θα σημειώσετε λίγο τα υλικά. Μετά όταν θα πέσει η κάρτα. Το ανακατεύετε. Έτσι. Η ζάχαρη άχνη έχει την ίδια θερμιδική και γλυκαντική αξία με την λευκή ζάχαρη. Είναι πιο γλυκιά ακόμα. Θερμίδες την ίδια έχει. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο γλυκιά. Ίσως γιατί πέφτει πιο πολύ όσον αφορά την ποσότητα. Ναι. Αλλά εντάξει, άλλωστε. Ζάχαρη είναι όμως μόνο, δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Καμιά φορά ξέρεις τι, έχει διάφορα. Πώς τα λένε, άλευρα. Στυλ κορνφλάουρι αυτά για να πέφτει πιο ωραία και να δένει όπως πρέπει. Λοιπόν, ανακατεύετε καλά-καλά, θέλει λίγη υπομονή εδώ, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε καθόλου. Και μένει εδώ ένα σπράδι αυγού. Αυτό ήταν. Πολύ αυγό ρε παιδί μου σήμερα, τι γίνεται να πούμε. Έτσι πολύ όμως αυγό. Δένει πάρα πολύ, πολύ ωραία. Πολύ αυγό Θανάση, και όπου μαζεύεται πολύ αυγό καταλαβαίνεις τι γίνεται. Με πιάνεις. Με πιάνεις ρε Γιάννη. Σε βλέπουμε, βλέπουμε Θανάση και την ποδιά σου. Δύναμο, έτσι και όταν μαζεύονται πολλά. Η οποία είναι. Βλέπετε πώς αρχίζει και παίρνει μορφή το γλάσο αυτό. Έχει και παίρνει μορφή. Θα το ανακατέψω εγώ τώρα λίγη ώρα. Όση ώρα εσείς χρειαστείτε να γράψετε τα υλικά, να δείτε την κάρτα μας, εγώ θα είμαι έτοιμη να στρώσω το γλάσο πάνω από τα κεϊκάκια που έχουν μείνει. Σε λίγο. Μικρά χριστουγεννιάτικα κεϊκάκια. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια σταφίδα μαύρη, 125 γραμμάρια κράνμπερι, 125 γραμμάρια ροδάκινα ξερά σε μικρά κυβάκια, χυμό και ξύσμα από ένα πορτοκάλι, χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι, μισό φλιτζάνι κονιάκ, 130 γραμμάρια βιτάμ σε θερμοκρασία δωματίου, 130 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 3 αυγά, 150 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του,
100 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα σε πούδρα. Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε πούδρα. Ένα κουταλάκι του γλυκού πιπερόριζα σε πούδρα. Για το γλάσο θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα ασπράδι, 3 κουταλιές της σούπας, χυμό λεμονιού ή πορτοκαλιού. Κατατοπιστικότατο. Ωραία λοιπόν. Όπως πάντα. Είχατε και την κάρτα υλικών. Mm-hmm. Εγώ τώρα αυτή την ώρα δούλευα το γλάσο και επειδή εδώ έχει πάρα πολύ ζέστη με τα φώτα, πρόσθεσα λίγη ζάχαρη άχνη ακόμη. Τα είπαμε προηγουμένως και με την Όλγα, όταν βλέπετε και δεν στέκεται το γλάσο, πρέπει να στέκεται έτσι. Σαν υποβρύχιο. Μπράβο. Σαν υποβρύχιο. Μπράβο, μπράβο. Σαν μανιλιά υποβρύχιο. Φιλιά μας, τα φιλιά μας. Θα προσθέσετε τόση άχνη, ώστε να καταλήξετε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δηλαδή να στέκεται έτσι το γλάσο. Από εδώ και πέρα είναι εύκολη ιστορία. Θα πάρετε το κεϊκάκι σας. Θα βάλετε εδώ το γλάσο. Βάλετε το κουταλάκι σας σε αυτή τη φορά. Και θα αρχίσετε και θα στολίζετε. Θα βάζετε το γλάσο κυκλικά, σφαιρικά, γύρω από το, την πάνω μεριά, την επιφάνεια δηλαδή. Τώρα θέλετε να κάνετε εδώ διάφορα σχέδια. Να κάνετε σαν να είναι βουναλάκι, να κάνετε κυματάκια. Θέλετε να πάρετε διάφορα ζαχαρωτά που θα τα βρείτε πλέον παντού, στα σούπερ μάρκετ, στο ζαχαροπλαστή της γειτονιάς σας, μπορεί να τις ζητήσετε να σας δώσουν. Ή θέλετε να βάλετε μπισκότο τριμμένο, θέλετε να βάλετε καραμέλες, θέλετε να βάλετε κάτι άλλο. Μπορείτε κατά αυτόν τον τρόπο να στολίσετε και να δώσετε τα σχήματα και τα χρώματα που θέλετε. Αυτά πώς τα ζητάς, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ? Κοίταξε, γιατί στο σούπερ μάρκετ, να σου πω. Μπίλες από ρολεμάν. Υπάρχουν σε μια ειδική συσκευασία και έχει μάλιστα αυτή η συσκευασία διάφορα σχέδια και χρώματα. Δηλαδή, αν είστε έτσι λίγο, έχετε ένα μεράκι με τη ζαχαροπλαστική, σας τα προτείνω, γιατί πραγματικά θα μπορέσετε να κάνετε πάρα πολύ ωραίες έτσι κατασκευές, πολύ ωραίες παρασκευές, θα σας αρέσουν πολύ. Δεν κυκλοφορούν λοιπόν, χύμα δηλαδή αυτά. Θα βάλω αυτό. Μόνο σε... Ναι, μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή ακόμη και στα μπαχαρτζίδικα, ναι, να τα πουλάνε, να πουλάνε, ας πούμε εδώ πέρα αυτά τα βλέπεις είναι άσπρα. Ναι. Απλά, να, θα δείξω ένα με πράσινο. Εδώ τώρα έχω λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής που είναι πράσινο. Όπα, τέλει. Βάλαμε λίγο και πρασινίσαμε αμέσως το γλάσο. Θέλετε να το αφήσουμε να είναι φυστική, θέλετε να το κάνουμε πιο σκούρο, εξαρτάται. Αν θέλετε πιο σκούρο, θα βάλουμε πιο πολύ χρώμα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει, δίνει λίγο το χρώμα που έχει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, έτσι. Ωραία, πάρουμε ωραία ένα από εδώ, κάτσε να το ανακατέψω, να μην είναι, μένει το άσπρο. Αρχίζουμε πάλι την ίδια ιστορία. Το πάτε κυκλικά. Οπα. Εύκολο είναι πάντως. Δεν είναι... Ναι, είναι πολύ εύκολο, εύκολο και είναι εντυπωσιακό. Πάντως πώς φαίνονται μερικά πράγματα. Και είναι και ένας τρόπος να διασκεδάσετε. Και τελικά δεν είναι καθόλου. Με τη ζαχαροπλαστική. Έτσι. Που είναι λίγο μπελαλίδι και πρέπει να μετράς και πρέπει να κάνεις. Εδώ. Θα βάλουμε εδώ. Πάλι λίγο χιονάκι πάνω. Το χιόνι. Δείξε και τα άλλα που έχουμε φτιάξει, Θανάση μου, εκεί. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Έχουμε κάνει και με κόκκινο γλάσο. Έχουμε κάνει και με Άγιο Βασιλιά βάση... πάνω. Ναι, αυτά είναι διάφορα ζαχαρωτά που θα τα βρείτε πλέον στην αγορά αυτές τις γιορτινές μέρες για να φτιάξετε διάφορες δικές σας κατασκευές. Ωραία. Ενθουσιάζει τα παιδιά όλη αυτή η ιστορία. Και πιστέψτε, είναι πολύ ωραίο δώρο. Πάρτε κουτάκια. Και όταν θα πηγαίνετε τώρα επισκέψεις στις γιορτές, δείξτε την αγάπη σας με αυτόν τον τρόπο. Και δείξτε και τη δημιουργική σας διάθεση. Θέλω όμως να κόψω... και να μην θες να τα φας που λέει ο λόγος, μόνο να έχεις μια πιατέλα πάνω στο τραπέζι και για διακοσμητικό ακόμα να το πεις, είναι τέλεια. Ναι, κοιτάξτε και τι ωραίο είναι μέσα. Βουάλα. Ναι, και του χρόνου, Θανάση, να είμαστε καλά. Και του χρόνου τι, γιορτάζουμε τίποτα σήμερα? Εννοώ τα γιορτινά μας. Του χρόνου. Καλά να είμαστε, εκεί αν έχουμε. Να ταλαιπωριόμαστε. Καταλαβαίνετε. Εννοώ, αλλά δόξα τω Θεώ. Αν θέλετε να αποφύγετε όλη αυτή την ιστορία του γλάσου, που είδατε τι είναι τώρα, πόση ώρα μας πήρε να το κάνουμε. Ζάχαρη άχνη, κανέλα, πολύ αγάπη και είστε έτοιμοι. Φιλιά πολλά, αύριο πάλι εδώ. Και αύριο σας έχουμε. Μην τα λες. Δεν τα λέω. Μην τα λες. Δεν τα λέω. Και άμα δεν το είδατε σήμερα, ξέρετε. www.star.gr, το ξαναδείτε να εμπεδώσετε. Είναι απλό.
Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ραντεβού αύριο.